Ε, γεια σα, φίλε και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιο είμαι, Σαρούκλα. Λοιπόν, σε αυτό το βιντεάκι θα μιλήσουμε για τη φλευικότητα. Πώ να πετύχει γαμάτι φλευικότητα με 5 απλά και κατανοητά βήματα. Δεν θα μου πάρει πολύ, μα πάρει 5 λεπτάκια για να σου εξηγήσω. Τώρα, άμα δεν έχει 5 λεπτά για να σου εξηγήσω, τι να σου πω, ρε φίλε, είσαι άξιο τη μοίρα σου, δεν αξίζει και τι συμβουλέ. Οπότε θέλω να φύγει τώρα. Αυτή τη στιγμή. Εντάξει, 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 πλάκα κάνω. Άραξε, άραξε, πού πα, άραξε εδώ που είσαι. Και επίση έχω μια που θα την κάνω σε λίγο. Οπότε ας ξεκινήσουμε με την πρώτη συμβουλή. Χαμηλώνουμε ποσοστά λίπους, ανεβάζουμε μυϊκότητα. Τώρα για να πιάσουμε λίγο το νόημα να δούμε πώς θα αυξήσουμε τη φλεβικότητα πρέπει να καταλάβουμε πρώτα τι είναι η φλέβα. Οπότε τι είναι μια φλέβα. Όχι, δεν είναι ρητορική ερώτηση. Φλέβα είναι τα αγκαία τα οποία μεταφέρουν αίμα στην καρδιά. Πολύ ωραία. Υπάρχουν πολλά είδη φλεβών, δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε γιατροί ή κάτι τέτοιο. Ωραία, μας ενδιαφέρουν μόνο αυτό το είδος φλέβας, το οποίο βρίσκεται κάτω από το δέρμα. Όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του δέρματος. Ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το μη. Πάνω έχουμε τη φλέβα. Από πάνω έχουμε λίπος. Και τέλος έχουμε το δέρμα μας. Οπότε, αν δεν φαίνεται μια φλέβα, μπορείς να καταλάβεις ότι φταίει ένα από τα δύο πράγματα. Ένα, δεν έχεις αρκετή μυϊκότητα. Γιατί, εάν μεγαλώσει ο μυς, θα σπρώξει τη φλέβα προ τα πάνω και θα φανεί. Ωραία. Οπότε δεν έχει αρκετή μυϊκότητα. Ένα το κρατούμενο. Ε, ή ισχύει το άλλο. Έχει αρκετό λίπο πάνω από τη φλέβα. Ακόμα και μυϊκότητα να έχει δεν φαίνεται γιατί υπάρχει ένα στρωματάκι λίπο που την καλύπτει. Οπότε, εάν μειώσουμε, μικρύνουμε αυτό το στρωματάκι, θα φανεί και η φλέβα. Οπότε, πρέπει να κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα. Να κατεβάσουμε λίπο, να ανεβάσουμε μυϊκότητα. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πετύχει το 70% και με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για τη φλεβικότητα. Δηλαδή τα, τα, άλλα tips δεν θα πετύχουν εάν πρώτα δεν πετύχει μυϊκότητα και σχετικά χαμηλό ποσοστό λίπου. Τώρα μου πει πώ θα ανεβάσουμε μυϊκότητα και θα ρίξουμε ποσοστό το Ε, δεν είναι τα δύσκολα. Για να το κάνει αυτό πρέπει να είσαι γενικά fit. Έτσι να γυμνάζει ένα διάστημα, να κάνει σωστή διατροφή, να, να ακολουθεί αυτό το lifestyle, το fitness. Ε, οπότε. Τι μπορείς να κάνεις, μπορείς να ακολουθήσεις τα βίντεό μου, ωραία, τα βίντεό μου, έχω ένα σωρό βιντεάκια Γυμναστική, διατροφή, τα πάντα όλα. Πα και ακολουθεί τι συμβουλέ και σίγουρα θα σε βοηθήσουν. Το άλλο που μπορεί να κάνει είναι να με αφήσει να σε κοουτσάρω. Αυτή είναι η γαμάτη ανακοίνωση που σου έλεγα. Ε, ξεκινάω επίσημα το online coaching. Έχουμε το λανσάρισμα την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή θα μπορεί να γραφτεί. Ακόμα δεν μπορεί. Τώρα μπορεί να μπει σε λίστα αναμονή. Θα σου βάλω το link κάτω στην περιγραφή για να μπει στη λίστα αναμονή και να είσαι από του πρώτου που θα ενημερωθούν. Τώρα, οι θέσει είναι περιορισμένε. Και θα τρέξει μια προσφορά μόνο για 24 ώρε. Δηλαδή Παρασκευή προ Σάββατο. Μετά, λογικά θα κλείσω το σύστημα εγγραφών τελείω. Γι' αυτό σου λέω: Μπε στη λίστα αναμονή. Τώρα, τι θα περιλαμβάνει αυτό το coaching, δεν θέλω να πω πάρα πολλά. Θα, θα τα πούμε και την Παρασκευή με το καλό. Λοιπόν, έχουμε εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστική διατροφή κάθε μήνα. Θα μιλάμε στο chat κάθε μέρα. Θα ε, σου λύνω όποια απορία έχει. Θα ανεβάζω βίντεο μόνο για σένα. Δηλαδή για κανέναν άλλον, μόνο για τα μέλη τη ομάδα μου. Ωραία. Ε, αποκλειστική ομάδα στο Facebook, μόνο για τα μέλη τη ομάδα. Ωραία, δεν θέλω, ε, δεν θέλω να. Α, σου γράψα ένα πρόγραμμα, πάρτο και τα λέμε σε δύο μήνε. Αυτό είναι δέσμευση και από τη μεριά μου και από τη μεριά σου. Δηλαδή, όντω, σαν να είμαι ο προπονητή σου. Ωραία, Οπότε, θα, θα μιλάμε κάθε μέρα, θα είμαι κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι σου. Θα είμαι εγώ, θα είσαι εσύ, θα είναι και τα υπόλοιπα μέλη τη ομάδα. Και πολλά, πολλά άλλα που, όπω είπα, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το βίντεο. Οπότε, πατά στο link κάτω στην περιγραφή. Μπαίνει σε λίστα αναμονή. Περισσότερε πληροφορίε θα έρθουν στι επόμενε μέρε. Ωραία, α συνεχίσουμε με το βίντεο λοιπόν. Ε, όπω είπα, συμβούλη νούμερο 1, χαμηλά ποσά λίπου, ε, αρκετή μεικότητα. Τα υπόλοιπα tip τώρα. Τα υπόλοιπα tip ωραία, θα σου ανεβάσουν τη φλεβικότητα ε, στιγμία. Δηλαδή, μπορεί για μισή μέρα, για το υπόλοιπο τη μέρα ή για ε, πέντε λεπτά για να τραβήξει αυτή τη φωτογραφία, γιατί σε ξέρω εσένα. <laughs> Καταλαβαίνόμαστε. Ωραία, έχουμε χαμηλά ποσοστά λίπου, υψηλή μυϊκότητα. Ωστόσο, αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να μα κάνει να δείχνουμε εξωγήινη του μπανιανή. Πάρε εμένα για παράδειγμα. Δέσμε τώρα. Ακόμα και αν έχω ρίξει λίπο. Ωραία, και έχω μυϊκότητα, δεν φαίνεται καμία φλέβα. Ωστόσο, δε αυτή τη φωτογραφία, αυτό το βίντεο. Ναι, εδώ πέρα προφανώ και έχω φλεβικότητα. Τι έχει αλλάξει μεταξύ αυτού εδώ πέρα και αυτού που βλέπει στο, στο, βίντεο. Τα υπόλοιπα tip είναι αυτό που έχουν αλλάξει. Οπότε, ακόμα και αν έχει χαμηλή μυϊκότητα και ψηλά ποστά λίπου, πρέπει να κάνει μερικά πραγματάκια εντάξει, για να φτάσει στο zenith ε, αλλά θα είναι για λίγη χρονική περίοδο. Α πούμε, θα είναι για 5 λεπτά, θα είναι για 10 λεπτά. Μπορεί να κρατήσει, α πούμε, να έχει μια αυξημένη φλεβικότητα για την υπόλοιπη μέρα Ωραία. Και τι είναι αυτά τα tips. Ξεκινάμε με το νούμερο 2. Εκεί είχαμε μείνει. Γυμναστήριο. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε γυμναστήριο. Προφανώ, όταν πα γυμναστήριο, θα έχει παρατηρήσει ότι αυξάνεται και η φλεβικότητά σου. Τώρα, αυτό που θα σου πω θα το πάει και ένα level παραπάνω. Θα πρέπει να κυνηγήσει το πρίξιμο. Το τουμπάνιασμα. Που σημαίνει ε, να αιματοθεί ο μη. Και αφού αιματώνεται ο μη, όπω πάμε, τι κάνει η φλέβα, μεταφέρει αίμα. Άρα αναγκαστικά θα μεγαλώσει σε μέγεθο για να μεταφέρει όλο αυτό το αίμα που, του, που τη βάζουμε να μεταφέρει. Οπότε, γυμναστήριο. Κυνηγάμε το πρίξιμο. Μιλάμε για πολλέ, πολλέ, πολλέ επαναλήψει. Μέτρια προ λίγα κιλά και πολλά, πολλά σετάκια. Ένα γαμάντο κολπάκι είναι, α πούμε, να πάρει λάστιχα και να αρχίσει να κοπανιέσαι. Πάμε στο επόμενο tip. Νούμερο 3. Φόρτωμα σε υδατάνθρακε. Ακόμα και γυμναστήριο να πα έχει διαφορά. Αν πα το πρωί και νηστικό, και αν πα, α πούμε, μετά από ένα γεύμα βαρύ σε υδατάνθρακε. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνει είναι να φά ένα γεύμα πλούσιο σε υδατάνθρακε πριν πα στην προπόνησή σου. Τρομερή διαφορά. Σε κάνω βιντεάκι το απόλυτο γεύμα πριν την προπόνηση για να πάρει μια ιδέα του τι πρέπει να φά. Εάν θε να το πα ακόμη ένα level παραπάνω και να το τραϊχαρντάρει πραγματικά, μπορεί να κάνει φόρτωμα σε υδατάνθρακε ακόμα και 2, 3, 4, ακόμα και 5 μέρε πριν την προπόνηση, πριν τη μέρα που θε να δείχνει γαμάτο. Φόρτωμα σε, υδα... σε υδατάνθρακε σημαίνει θερμίδε μένουν ίδιε. Πρωτενη μένει ίδια λιπαρά λιγοστεύουν και ανεβάζουμε όσο περισσότερο γίνεται του υδατάνθρακε. Έτσι θα γεμίσουμε όλους τους μύε μα με γλυκογόνο και το πρίξιμο θα είναι πραγματικά δυνατό. Και η φλεβικότητα μαζί με το πρίξιμο όπω είπαμε πριν. Οπότε, φόρτωμα σε υδατάνθρακε νούμερο 3, πάμε στο νούμερο 4. Συμπληρώματα που βοηθάνε. Όπω έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, η γνώμη μου δεν έχει αλλάξει ακόμα. Η κυτρουλίνη είναι από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να πάρει σε συμπλήρωμα. Οπότε, κυτρουλίνη πριν την προπόνηση 5 γραμμάρια. Μεταξύ άλλων, θα σου αυξήσει και τη φλεβικότητα. Πέρα από την κυτριολίνη, έχουμε καφέινη που βοηθάει. Ωραία. Έχουμε και άλλα συμπληρώματα που δεν θα κάτσω να επεκταθώ και να σου πω την αλήθεια, ούτε εγώ τα χρησιμοποιώ. Συνήθω, ένα τυπικό pre-workout θα έχει, ξέρω εγώ, 2-3-4 από αυτά τα συμπληρώματα που σου ανεβάζουν τη φλεβικότητα. Το συνδυάζει με την κυτριολίνη και είσαι GG, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ακόμα και pre-workout να πάρει, Μόνο με την κυτουρολίνη πάλι θα δει τρομερά αποτελέσματα. Ακόμα και συμπληρώματα να μην πάρει, πάλι θα δει τρομερά αποτελέσματα. Εφαρμόζοντα όλα αυτά που σου είπα πριν. Πάμε στο νούμερο 5. DNA. Γενετική προδιάθεση. Η πραγματικότητα είναι, παιδιά, ότι παίζει τεράστιο ρόλο η γενετική προδιάθεση όσον αφορά τη φλεβικότητα. Δεν μπορεί να δει κάποιον και να πει. Μ' αρέσει αυτή η φλέβα που έχει πάνω στο κοιλιακό. Θέλω και εγώ την ίδια ακριβώ φλέβα, βάλουμε με τον ίδιο ακριβώ τρόπο πάνω στον ίδιο κυλιακό. Τι άσχεση πρέπει κάνω. Ό,τι και να κάνει, όσο και να σκοτωθεί, δεν πρόκειται να έχει τη δική του φλέβα. Εκτό αν πάει ένα χειρουργό, κόψει τη δική του φλέβα και στη βάλει σε ένα εκεί πέρα που θέλει. Εξαρτάται με το πώ είναι βαλμένε οι φλέβε μα. Και αυτό είναι εντελώ τυχαίο και γίνεται στη γέννα, όταν δημιουργόμαστε τέλο πάντων στην κυλίτσα τη μαμά. Ο καθένα έχει τα δικά του ατού και τα δικά του μειονεκτήματα. Και γι' αυτό ε, λέω και ξαναλέω ότι δεν συγκρίνουμε του εαυτού μα με άλλα άτομα. Συγκρίνουμε του εαυτού μα με του εαυτού μα. Είσαι καλύτερο από ό,τι ήσουν πριν ένα μήνα, πριν ένα χρόνο. Αν ναι, αν έχει ξεπεράσει τον εαυτό σου, τότε ναι, έχει νικήσει. Σίγουρα βλέπουμε του άλλου για motivation, αλλά ω εκεί. Οπότε, γεννητική προδιάθεση, τεράστια σημασία. Ε, έχει τι δικέ σου φλέβε, βαλμένε με τον δικό σου τρόπο, δεν μπορεί να αντιγράψει 100% τι φλέβε κάποιου άλλου. Οπότε, αυτό είναι το βιντεάκι, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε. Αν σα άρεσε, ξέρετε να κάνετε. Κουμπώνετε like, κουμπώνετε εγγραφή. Και όπως είπαμε μην ξεχάσεις να πατήσεις το link στη περιγραφή, να μπει στη λίστα αναμονή και να είσαι από τους πρώτους που θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα, γιατί όπως είπα σύντομα μέσα σε 24 ώρες ή μπορεί και λιγότερο να κλείσουν οι εγγραφές τελείως. Αυτά από μένα θα τα πούμε αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο θα δείξει τώρα, ώστε την φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε με λίγη φλεβικότητα παραπάνω.